Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Προκατακτική συμφωνία με τους θεσμούς ανακοινώσε λίγο πριν τις 6 το πρωί ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος μετά από 12ωρη διαπραγμάτευση λέγοντας πως υπάρχει άσπρος καπνός. Σε ορισμένα θέματα είμαστε ευχαριστημένοι, σε άλλα λιγότερο. Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την πεποίθηση πως τώρα η συμφωνία για το χρέος θα προχωρήσει. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεν μπορούν να επικαλούνται πλέον το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία, πρόσθεσε αναφερόμενος στους Ευρωπαίους. Αναφορικά με τα μέτρα και τα αντίμετρα του 2019-2020, ο Υπουργός τα προσδιορίσε σε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ και προανήγγειλε ότι τα νομοσχέδια θα κατατεθούν την άλλη εβδομάδα στη Βουλή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η αξιοπιστία είναι έννοιες αντιφατικές, τονίζει σε συνέντευξή της στο insider.gr η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ντόρα Μπακογιάννη. Εμφανιζόμενη απεσιόδοξη για τις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας με τις σημερινές συνθήκες, ακόμα και μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία με τους δανειστές. Η λογική της κυβέρνησης είναι βαθιά αντιαναπτυξιακή, υποστηρίζει. Η κυβέρνηση έχει αλλεργία στις διαρθρωτικές παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας που επιβόντως χρειάζεται η χώρα και εκτιμά πως οι στόχοι των πλεονασμάτων για το 2017 και το 2018 δεν βγαίνουν χωρίς πρόσθετα μέτρα. Παρά το γεγονός ότι το ζήτημα της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και τις Κυριακές δεν έχει κλείσει οριστικά, η κυβέρνηση φαίνεται να υποχωρεί στο αίτημα των θεσμών, οι αντιπεριφερειάρχες να μην έχουν ρόλο στις αποφάσεις για το καθορισμό χρόνου που θα ανοίγουν τα καταστήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί ζητούν τη δυνατότητα και των μεγάλων καταστημάτων να λειτουργούν στις τουριστικές περιοχές όλες τις Κυριακές στο διάστημα Μαΐου-Οκτωβρίου. Η απέτηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για πλήρη απελευθέρωση, υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο να κυμαίνει σε 723,46 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,59% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.